Στους πρωταθλητές Ευρώπης στον πληθωρισμό ενέργειας συγκαταλέγεται η Ελλάδα, με την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος να εκτοξεύεται στα ύψη. Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος, οι μεγαλύτερες αυξήσεις στο ηλεκτρικό ρεύμα καταγράφηκαν τον περασμένο Μάρτιο στην Ολλανδία, 181,9%, στην Ισπανία, την Ιταλία και την Ελλάδα, υπερδιπλάσιες από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ήταν στο 34,6%. Τον Μάρτιο η Ελλάδα είχε με 51,2% τον 7ο υψηλότερο ενεργειακό πληθωρισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ τον Ιούνιο πέρασε στην πρώτη πεντάδα με 60,6%. Η κούρσα ακρίβειας στην ενέργεια συνεχίζεται, με την Ελλάδα να έχει μέση τιμή για το 2022 μετά το τέλος του πρώτου εξαμήνου 238,52 ευρώ η μεγαβατόρα, την τρίτη υψηλότερη τιμή σε όλη την Ευρώπη μετά την Ιταλία και τη Μάλτα. 100 ευρώ πάνω στο λογαριασμό. Τώρα ήρθε για ένα κλειστό σπίτι, ας πούμε, 233 ευρώ. Πόσο σας ήρθε φέτος στο ίδιο διάστημα σε σχέση με πέρσι, αν έχετε εικόνα της διαφοράς? 500, 400, 300, έχουμε ξεφύγει. Κυρίτερα να προσαρμογείς? Περίπου 600 ευρώ. Οι καταναλωτές περιμένουν να δουν τα αποτελέσματα του νέου μηχανισμού τιμολόγησης του ρεύματος στους λογαριασμούς τους. Τώρα είναι πάρα πολύ αυξημένο αυτό. Πέρυσι ήταν καλύτερα, τώρα είναι πολύ ακριβά, δεν ξέρω. Ελπίζω με τα μέτρα αυτά κάτι να γίνει. Έως τις 10 Ιουλίου οι εταιρείες θα πρέπει να ανακοινώσουν τα νέα τιμολόγια του Αυγούστου και εκεί είναι που θα φανεί πού θα οδηγηθεί η κατάσταση. 350 μου ήρθε, 360 ευρώ. Μου είχε έρθει πέρσι 180, εκεί περίπου. Τα τιμολόγια θα αλλάζουν μήνα-μήνα και οι εταιρείες ενέργειας μιλούν για αύξηση του κόστους λόγω της αβεβαιότητας στις διεθνείς αγορές. Η κυβέρνηση θα ανακοινώνει κάθε μήνα νέες επιδοτήσεις με στόχο να φτάνει στον καταναλωτή μια τιμή της τάξης των 15 με 16 λεπτών η κιλοβατόρα. Οι καταναλωτές θα μπορούν να αλλάζουν κάθε μήνα πάροχο χωρίς πέναλτι.